Επιστρέψαμε και θα ανοίξουμε την συζήτηση για τους κτηνοτρόφους της Κρήτης, καθώς υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με τα νεκρά, νεογέννητα μνοερήφια στις μάντρες, γεννιούνται και λίγο αργότερα, λίγες ώρες, λίγες μέρες, καταλήγουν νεκρά. Ναι, είναι πραγματικό σοκ και οι εικόνες σοκαριστικές που αντικρίζουν οι κτηνοτρόφοι και στα ορεινά και στις μάντρες, δεκάδες ζώα. Κατά βάση νεογέννητα όντως έχω πρόβατα, αλλά όχι μόνο, Νικολέτα. Να πάμε στον κύριο Γρήλο Παπαδάκη και να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας. Να μας δώσει έτσι λίγο την εικόνα και να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μυλοποτάμου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σφατζανάτζη και κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα σας. Κύριε Παπαδάκη, τι ακριβώς συμβαίνει με τα νεκρά ζώα? Τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε από τον κλάδο σας είναι ότι βρίσκεστε σε απόγνωση, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και ότι μετράτε πολλά νεκρά ζώα λίγες ώρες μετά τη γέννα τους. Κυρία Σφατζανάτζη, ακούστε να δείτε. Το θέμα είναι πρωτοφανές. Αντί για να υπουλώνεται, αυξάνεται. Και τώρα πριν μισή ώρα μιλούσα με κάποιο κτηνοτρόφο από την περιοχή του Άγιου Θωμά. Έχει πετάξει μέσα σε πολύ λιγοστές μέρες γύρω στα 30 αρνιά. Δεν είναι μισή ώρα που μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Έχει πάθει δηλαδή ζημιά και αυτός. Δεν μπορεί να υπουλώσει όλη την κατάσταση ούτε να την περιορίσει. Μίλησα και με την περιοχή Αμαρίου με άλλον ένα κτηνοτρόφο. Δηλαδή πραγματικά αυτό το φαινόμενο έχει εξαπλωθεί σε όλη την Κρήτη, από ανατολικά μέχρι δυτικά. Καθημερινά βλέπουμε δηλαδή και από κάθε περιοχή και αυξάνεται όλος ο όγκος του προβλήματος. Αυτό ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες, είναι κάτι το οποίο το διαπιστώνατε τις τελευταίες ημέρες, έτσι? Ναι, είναι γύρω στις 8 με 9 μέρες. Και όλοι τώρα αναρωτιόμαστε, και εμείς και εσείς κυρίως βέβαια, δεν ξέρω αν έχετε πάρει απαντήσεις, πού οφείλεται αυτή η εικόνα, πού οφείλεται αυτή η κατάσταση? Κυρία Σφατζανάτζη, εμείς είχαμε επικοινωνία με το... θεωρούμε ότι είναι ο πιο έμπειρος κτηνίατρος, ο κύριος Αλέκος Στεφανάκης, ο πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ. Ναι. Έχουμε πάρει πάρα πολλές συμβουλές και από παλιά από το συγκεκριμένο άνθρωπο. Καλές συμβουλές όσον αφορά την κτηνοτροφία. Επικοινωνήσαμε με το πρόβλημα, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία εχθές το άλλο βράδυ. Του είπα τον όγκο δηλαδή του προβλήματος. Ήδη ξέρουμε ότι στην περιοχή του Αμαρίου πήγε ο κύριος Στεφανάκης, είδε εκεί την κατάσταση πως είναι. Όλο το πρόβλημα εστιάζεται στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, από ό,τι μας εξήγησε και ο κύριος Στεφανάκης, υπάρχει το φαινόμενο της ξηρασίας, δηλαδή που δεν έχει βρέξει, δεν έχει βγάλει χλώρη. Υπάρχει λοιπόν ένα φαινόμενο που είναι ζέστη, δημιουργεί μια υγρασία και το βράδυ ψύχος. Από εκεί και πέρα δημιουργεί πολλές εντερικές παθήσεις στα μικρά αρνιά, αλλά και στα μεγάλα, έτσι, στα παραγόμενα ζώα. Οι εντερικές παθήσεις αυξάνονται στο κάθε αμνοερήφιο. Είναι όμως και το φαινόμενο που δημιουργεί πνευμονία. Δηλαδή βλέπεις ένα αρνί ή ένα ρήφι και είναι ζωηρό μια χαρά, σε κλάδο με δευτερολέπτου το βλέπεις και το πιάνει τρέμουλο, τρέμει, πέφτει κάτω, δεν μπορεί να σταματήσει στα πόδια του και σε λιγοστές ώρες δυστυχώς ψοφάει. Άρα γίνεται σχεδόν αστραπιαία, δηλαδή, κύριε Παπαδάκη, δεν προλαβαίνετε και οι κτηνοτρόφοι να αντιδράσετε, έτσι? Βέβαια, κύριε Σαββίδη, και τα αντιβιωτικά που έχουμε πάρει συμβουλές από κτηνιάτρους για να γίνουν δηλαδή στα ζώα, δυστυχώς δεν υπουλώνεται. Δεν μπορεί να πάρει το αντιβιωτικό, το αμνοερήφιο και να το γλιτώσουμε. Μιλούμε ότι στα 10, άντε να το πιάσει ένα και να γλιτώσει. Ναι, πολύ χαμηλό. Και μπορεί να μην το δούμε και καθόλου αυτό, έτσι. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, το ίδιο φαινόμενο τώρα, αν θυμόμαστε καλά, είχε παρατηρηθεί και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, τέτοιες εποχές. Απλά φέτος είναι πιο σε μεγαλύτερες διαστάσεις. Κύριε Σαββίδη, ακούστε να δείτε. Το ίδιο φαινόμενο δεν το έχουμε ξαναδεί. Ένα παρόμοιο φαινόμενο που είχαμε αντιμετωπίσει του 2016 με το 2017 ήταν ότι στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη, ναι, γεννιότανε τα αμνοερήφια γδυμνά, δηλαδή γδυμνά όταν λέμε χωρίς μαλλιά. Έτσι, ναι. Αυτό ήταν άλλο φαινόμενο.
δεν είναι το ίδιο περιστατικό όπως αυτό. Αυτό λοιπόν με την εμπειρία που έχουμε τόσα χρόνια στην κτηνοτροφία, πρώτη φορά το βλέπουμε και πρώτη φορά το αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή είναι μια γρηγοράδα θνησιμότητα στο αρνί που δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τίποτα. Μιλάμε ότι εδώ στο Μυλοπόταμο έχουμε κτηνοτρόφο που και πριν μισή ώρα μου έστειλε φωτογραφίες. Ξανά σήμερα, δηλαδή, ο άνθρωπος έχει χάσει το 65% της παραγωγής στα μνοερήφια που ήταν να βγάλει. Σήμερα ξανά βρήκε άλλα 10 με 15 αμνοερήφια ψοφισμένα. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος το παλεύει τώρα 10 μέρες, ναι, όλο αυτό το φάσμα. Δεν μπορεί όμως να το υπουλώσει. Δηλαδή, δεν υπουλώνεται. Δεν είναι να πεις ότι εντάξει, πήρα αντιβιωτικά, έκανα και σταμάτησε αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς δεν σταματάει. Και ξέρετε ότι όλα αυτά τα αντιβιωτικά υπάρχει και ένα κόστος, έτσι. Mm. Δηλαδή, ναι μεν χάνεις την παραγωγή σου, αλλά ξοδεύεσαι και τζάμπα. Δηλαδή τα χέρια σας είναι, κύριε Παπαδάκη, δεμένα τώρα. Δηλαδή άπαξ και δείτε κάτι τέτοιο να γίνεται, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Δηλαδή ακόμα και με τα αντιβιωτικά δύσκολα θα μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε. Κυρία Σφαντιανάκη, οδηγίες έχουν δοθεί. Εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες, αλλά βλέπουμε και δεν υπουλώνεται. Ξαναλέω, έχουμε μιλήσει με τον κύριο Αλέκο Σαθανάκη, έχουμε μιλήσει με πήρε εμένα προσωπικά κάποιος κτηνίατρος μέσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έδωσα και το τηλέφωνο του κυρίου Αλέκου του Στεφανάκη να συνομιλήσουν οι δύο κτηνιάτροι, να δούμε το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το φαινόμενο. Είναι ενημερωμένος ο ίδιος ο Υπουργός, έστειλα μία αναφορά εχθές το πρωί. Είναι ενημερωμένος ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Γιώργης Στρατάκος, που έχει αναλάβει και όλη την ευθύνη δηλαδή αυτής της κατάστασης, για να δούμε το πώς μπορούμε να το περιορίσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, διότι ο δρόμος είναι μεγάλος. Το πρόβλημα εντείνεται και πάει. Δυστυχώς δεν υπουλώνεται, το ξαναλέω. Εγώ θέλω, όπως υπάρχουν οι οδηγίες και υπάρχουν δηλαδή οι συμβουλές από κτηνιάτρους, θέλω να συμβουλέψω όσους, όσοι κτηνοτρόφοι μάλλον, δούνε κάτι το ανησυχητικό στην κάθε κτηνοτροφική μονάδα, πρέπει οπωσδήποτε κατευθείαν να συμβουλευτούν κάποιο κτηνίατρο, μήπως προλάβουν το κακό. Mm-hmm. Διότι φανταστείτε ότι έχουμε πάρα πολλούς κτηνοτρόφους. Και το εννοώ, κυρία Σφατιανάκη και κύριε Σαββίδη, αυτό που θα πω. Έχουμε πάρα πολλούς κτηνοτρόφους εδώ, το 99,9% στην Κρήτη, που είναι καταχρεωμένοι. Φανταστείτε λοιπόν αυτοί οι κτηνοτρόφοι να χάσουν και την παραγωγή που είναι να βγάλουν. Πρέπει μετά να σηκωθούμε, να φύγουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε πλέον μετά ούτε την κτηνοτροφία, ούτε να ασχολούμαστε στον πρωτογενή τομέα. Είναι δώρον άδωρον, διότι μία χρονιά να καταστραφείς, δεν μπορείς να ορθοποδήσεις ξανά. Δεν μπορείς να επανέλθεις εκεί που ήσουν. Άρα οι κτηνοτροφικές μονάδες τώρα, κύριε Παπαδάκη, είναι αντιμέτωπες με ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Κίνδυνο επιβίωσης, οικονομικής επιβίωσης των κτηνοτρόφων. Γιατί δεν φαίνεται το φαινόμενο ορατό να περιορίζεται. Φοβάστε μήπως επεκταθεί περισσότερο. Δεν υπάρχουν και τρόποι άμεσης αποτελεσματικής αντιμετώπισης, δηλαδή για να σταματήσει να συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω, επειδή είπατε ότι είστε σε επαφή και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα πάμε λίγο και στο κομμάτι των αποζημιώσεων και αν δοθούν. Φαντάζομαι ότι και εκεί έχει τη σημασία το αυτό. Αλλά σε άλλες περιοχές της χώρας, ξέρετε αν καταγράφεται αντίστοιχο πρόβλημα? Κοιτάξτε, κυρία Σφατιανάκη, εγώ είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω κατευθείαν το Υπουργείο, γιατί σας ξαναλέω, είναι πρωτοφανές αυτό το φαινόμενο. Δεν ξέρουμε καν τι είναι. Γίνονται απολυμάσεις στα υπόστεγα, στα χωράφια που είναι τα ζώα, γιατί δεν ξέρουμε τι μικρόβιο είναι. Θα πάρουν δείγματα, ήδη έχουν πάρθει δείγματα, για να δούμε το τι συμβαίνει. Με την υπόλοιπη Ελλάδα είχα μια επικοινωνία σήμερα το απόγευμα με πάρα πολλούς συναδέλφους. Δεν μου έχουν αναφέρει δηλαδή το κάτι το ανησυχητικό ή να έχουν κάποιο τέτοιο φαινόμενο. Μίλησα και σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Δεν μου αναφέραν ότι ναι, έχουμε και εμείς τα ίδια περιστατικά. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο που έχουμε δει εδώ στην Κρήτη
είναι στην Κρήτη, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί αν ήταν κάπου στη Θεσσαλονίκη ή κάπου στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα με την επικοινωνία μου, δηλαδή την καθημερινή, με πάρα πολλούς συναδέλφους, θέλω να έχουμε ενημερωθεί. Απλώς βλέπουμε ότι εντείνεται το πρόβλημα εδώ στην Κρήτη, εξαπλώνεται σε όλη την Κρήτη και στη Σιτία ακόμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να προφυλάξω τους συνάδελφους, τους κτηνοτρόφους, να είναι ενήμεροι, δηλαδή την ώρα που θα δουν κάτι το ανησυχητικό πρέπει να το προλάβουν, διότι είναι σοβαρό το θέμα. Κύριε Παπαδάκη, τώρα για το κομμάτι, γιατί υπάρχει και μεγάλη οικονομική ζημιά εδώ, για το κομμάτι των αποζημιώσεων, είναι εφικτό να διεκδικηθούν αποζημιώσεις, προβλέπετε κάτι τέτοιο, θα το ζητήσετε εσείς κατ' εξαίρεση με κάποιο τρόπο? Κύριε Σαββίδη, κοιτάξτε να δείτε, πρώτα προπορεύει να δούμε πώς θα σταματήσουμε όλη αυτή τη ζημιά που προέρχεται και από πού προέρχεται, να δούμε δηλαδή από πού προέρχεται. Και θεωρώ ότι το Υπουργείο και ο ίδιος ο Υπουργός θα είναι αρρωγός σε όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή της αποζημίωσης. Θεωρώ ότι θα είναι δίκαιο και όχι άδικο όλοι αυτοί οι κτηνοτρόφοι που πάθανε ζημιά, και το τονίζω, οι κτηνοτρόφοι που έχουν πάθει ζημιά πρέπει να αποζημιωθούν. Δυστυχώς για ακόμα μια ώρα τεράστιο, γιατί μιλάμε για 2 ή για 3 αμνοερήφια, μιλάμε για εκατοντάδες αμνοερήφια. Με τον υπολογισμό που έχω κάνει εδώ στο Μυλοπόταμο, από 12 κτηνοτρόφους που έχω επικοινωνήσει και έχω πάει αυτοπροσώπως και έχω δει τη ζημιά, υπολογίζουμε ότι έχουμε φτάσει μέχρι και σήμερα που μιλάμε γύρω στα 600 αμνοερήφια. Φανταστείτε λοιπόν, εάν δεν σταματήσει αυτό το φαινόμενο, πού θα προχωρήσει? Έχουμε γιορτές μέρες μπροστά μας. Γίνεται ένας υπολογισμός από τον κάθε κτηνοτρόφο. Το τι χρήματα θα δώσει στις ζωοτροφές, το τι αρνιά θα βγάλει, το τι γάλα θα βγάλει. Δηλαδή πέφτει ένας υπολογισμός. Ένας σωστός κτηνοτρόφος υπολογίζει και προχωράει για το αύριο. Δεν είναι δηλαδή να πεις ότι πάει, άντε πήγα στα ζώα μου, τάισα και δεν με ενδιαφέρει. Όχι. Η κτηνοτροφία, για να είσαι κτηνοτρόφος και να λέγεσαι συστηματικός και επαγγελματίας κτηνοτρόφος, πρέπει να κάνεις υπολογισμούς. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε πέσει έξω από τους υπολογισμούς, διότι έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο κλιματικής αλλαγής. Το φωνάζουμε βέβαια για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, κύριε Σαββίδη και κυρία Σφετζανάκη, τώρα και χρόνια. Μας έχει πιάσει έντονα και στο 100%. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και πανέτοιμοι για όλα. Πρέπει να προστατέψουμε το πρωτογενή τομέα, πρέπει να προστατέψουμε αυτό που έχουμε μάθει και κάνουμε, για να βρίνετε όλα, όχι μόνο εσείς, ο κάθε Έλληνας καταναλωτής, το γνήσιο και παραδοσιακό προϊόν στο τραπέζι του, να ξέρει τι τρώει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η πολιτεία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να είναι ορθώς και δίπλα στο κτηνοτρόφο. Και τονίζω, αυτό το μεγάλο όγκο προβλήματος που μας έχει πιάσει αυτή τη στιγμή πρέπει να αντιμετωπιστεί πρώτον, και δεύτερον θα το δούμε όλο το budget, το πώς θα αποζημιωθούν αυτοί οι κτηνοτρόφοι. Γιατί, ξαναλέω, είναι άδικο να μην αποζημιωθούν τη ζημιά που έχουν υποστεί. Και να σταματήσει και εκεί η ζημιά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και να δούμε πού τελικά οφείλεται, κύριε Παπαδάκη. Είναι, όπως λέτε εσείς, η κλιματική αλλαγή η οποία έχει φέρει τις επιπτώσεις της, όμως έχουν πάρθει και δείγματα για να δούμε αν οφείλεται σε κάτι άλλο. Για να γνωρίσετε φυσικά και εσείς να φτιάξετε τα όπλα σας, να το αντιμετωπίσετε. Κυρία Σφατιανάκη και κύριε Σαββίδη, άλλο είναι να το ακούς και άλλο να το βλέπεις. Ειλικρινά σας μιλάω μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, δηλαδή τώρα που είμαι στην εκπομπή σας, έχει λυπηθεί και έχει ραγίσει η καρδιά μου. Πήγα σε κτηνοτροφικές μονάδες και λέω Παναγία μου, Παναγία μου. Γιατί αλλιώς διαφορετικά είναι να το ακούει ο άλλος και διαφορετικά να το βλέπει. Βέβαια. Να βλέπεις δηλαδή... Και το είδα και στην πραγματικότητα. Έχω βιντεοσκοπικό υλικό, έχω φωτογραφικό υλικό. Το είδαμε και στο δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, κύριε Παπαδάκη. Βέβαια, λοιπόν, βλέπεις ένα αρνί γερό, καλό, και λες, ναι, αυτό το αρνί, δηλαδή, ούτε θιαρμός να είναι. Λοιπόν, και το βλέπεις γερό, καλό, και σε κλάσματα δευτερολέπτου, μπαμ, κάτω, να ψοφάει. Συγκλονιστική περιγραφή. Και όχι μόνο ένα,
Βλέπουμε, δηλαδή, και πέφτουν 10-15 αμνοερήφια κάτω. Δηλαδή, χοντρικά, για να δώσουμε μια χοντρική εικόνα, κύριε Παπαδάκη, για τα νεογέννητα εγωπρόβατα, για τι ποσοστό μιλάμε ότι πιάνει αυτό το φαινόμενο, αν έχετε έτσι μια χοντρική εικόνα. Πιο πολύ, κύριε Σαββίδη, είναι πιο πολύ το ποσοστό στα νεογέννητα, δηλαδή από 5 έως 15 ημερών. Ναι. Πιάνει βέβαια και παραγόμενα εγωπρόβατα που έχω δει, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν δεν μπορούμε να καλύψουμε ή να προλάβουμε το κακό, μπορεί να δούμε και στα παραγόμενα ζώα. Δηλαδή, αν εξορκηθούν τα μικρά νεογέννητα, εννοείται ότι θα είναι μόνο τα παραγόμενα ζώα και θα τα βλέπουμε στο ίδιο ποσοστό, δηλαδή να ανεβαίνει στο κόστος της ζημιάς. Η κτηνοτροφία απειλείται, από ό,τι καταλαβαίνουμε λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, απειλείται τις ημέρες αυτές. Ελπίζουμε οι εξελίξεις να είναι θετικές στο αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί βλέπουμε ότι ο κτηνοτροφικός κλάδος, από τη μία το κόστος παραγωγής, από την άλλη ό,τι έγινε με τις επιδοτήσεις, από την άλλη αυτό το πλήγμα τώρα, και ενώ περιμένουν το Δεκέμβριο να δουλέψουν περισσότερο ο κτηνοτροφικός κλάδος, είναι ο μήνας σας, που λέμε, κύριε Παπαδάκη. Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας των γιορτών, ο μήνας περιμένετε κι εσείς να δουλέψετε περισσότερο και να καλύψετε τις τρύπες και τα κόστη παραγωγής. Ας ελπίσουμε λοιπόν αυτό να σταματήσει εδώ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, θα είμαστε και σε επαφή για να μαθαίνουμε και τα νεότερα, κύριε Παπαδάκη, και να καταγράφουμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Σφατζανάκη και κύριε Σαββίδη. Εννοείται ότι πρέπει να είμαστε σε επικοινωνία, να δούμε το πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση, και πρέπει μέσα από τις εκπομπές σας, όχι μόνο από τα κανάλια, αλλά και από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, να ενημερώνεται ο κάθε κτηνοτρόφος, να δει το πώς μπορεί. Ξαναλέω, μόλις δει κάποιος κτηνοτρόφος κάτι το ανησυχητικό, κατευθείαν πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο κτηνίατρο ή κοντινό ή αυτό που ξέρει και τον συμβουλεύεται μέχρι τώρα. Προς Θεού, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, δεν είναι απλό, δεν είναι ψέμα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ας προσέχουμε όλοι, διότι θα δούμε ένα φαινόμενο, το ξαναλέω, χωρίς παραγωγή. Η έκκληση είναι ξεκάθαρη, σαφέστατη, και να την κρατήσουν και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι μας ακούνε. Φαντάζομαι ότι ήδη έχουν ενημερωθεί, αλλά καλό θα είναι να βρίσκονται σε εγρήγορση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.